μας και αναγνώρισης τις στάσεις αυτές. Γνωρίζω βεβαίως ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου πρέπει να κουβεντιάσουμε και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα έχω αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για τον τρόπο μέσα από τον οποίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να ευέβαιος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι Ελλαδίτες όπως λέτε εσείς έχουν πάντοτε εμπιστοσύνη και στην κυπριακή κυβέρνηση και στον κυπριακό λαό για τις επιλογές της. Σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να δούμε όλο το φάσμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σειρά από επαφές του Τσαβούσου, του κυρία Λούτ, να αλληλοενημερωθούμε για τα όσα αφορούν το Κυπριακό, αλλά και νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε και για τις τριμερείς, τετραμερείς, όπως τις έχουμε χτίσει οι υπουργοί μας των εξωτερικών και με τα όσα αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια, την περιφερειακή ειρήνη, όλα τούτα που οπωσδήποτε έχουν τη σημασία τους και για τη λύση του Κυπριακού. Ας ευχηθούμε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη θα είναι τέτοιες που να βοηθήσουν έτσι ώστε να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος εφόσον και ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, επίκαιρη συνάντηση και εξαιτίας των τελευταίων δηλώσεων Ερντογάν, αλλά και εν ώψη της συνόδου του ΟΕΕ στην Νέα Υόρκη, θα βρεθούν τις επόμενες μέρες και οι δύο, και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Αναστασιάδης. Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι ο μοναδικός ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός της Πολωνίας. Είναι 42χρονος, ναι, ακτιβιστής και εξελέγει το 14 στη θέση του δημάρχου της πόλης Στούπσκ. Γι' αυτό σου λέω. Ξαναπέστε. Στούπσκ. Στούπσκ. Νεφέλη Γερμανού. Λάθος το λέω, Νεφέλη, γιατί βλέπω ότι δαγκώνεται. Το λέμε λάθος. Μιλάει, Νεφέλη, δεν την ακούμε. Δεν την ακούμε εμείς. Δεν την ακούμε. Περίμενε, Νεφέλη, για να μην ακούτε τώρα. Τώρα μια χαρά. Για πες το μας. Σλούπσκ. Σλούπσκ. Ένα λου ξεχάσατε. Αλλά μα είναι. Τα βλέπουμε. Εγώ δεν βλέπω. Μήπως είναι γράμματο. Α, μάλλον είναι λάμδα τα τάφα. Λάμδα, λάμδα. Είναι διπλό γράμμα. Με ένα κατηγορείο ότι μεγάλο αυτό δεν βλέπει. Δεν είναι. Είναι λάμδα τάφα αυτό. Ωραία, πάμε τώρα. Έλα. Λοιπόν, αυτό ο τύπο έχει ταράξει για τα καλά τα νερά, τα πολιτικά νερά στην Πολωνία, η οποία είναι μια.